όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, πλέον κοιτάς αυτές τις ομάδες που μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Στόχος αυτός που έχουμε, αν κακή ή κάθε πόδος, είναι να παίζει μια από τις μεγάλες ομάδες. Γνωρίζεις καλά τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει κάθε ομάδα. Τι πιστεύεις ότι πάνω απ' όλα χρειάζεται για να πάρει η ομάδα αυτό το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι πρέπει να πούμε να μην είμαστε για μένα, δηλαδή να μην είμαστε σε ρόλο κυνηγού. Πρέπει να πούμε μπροστά να πει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κάνουμε καλό ξεκίνημα. Να ξεκινήσουμε να πάμε και να πάμε μπροστά εμείς. Να δούμε μια φορά θα γίνει. Το πρόγραμμα σας δίνει αυτή τη δυνατότητα το πρόγραμμα πάντως. Να δείτε όπως είναι στην αρχή, σας δίνει δυνατότητα. Το πρόγραμμα εντάξει, νομίζω ότι ξέρετε τι θα παίξουμε στις ομάδες. Σίγουρα είναι λίγο καλό στην αρχή, αλλά πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι. Τα λόγια ξέρεις, δώστε πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Δώστε τα ομάδα για να δούμε. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες και ο Πάκου κάνει σε μεγάλη πορεία είναι ακόμα και ο Άρης. Οι δύο ομάδες ήταν δυνατές και νομίζω ότι είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα. Τώρα ο δικό μας στόχος είναι να επικεντρωθούμε στη δικιά μας ομάδα. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι, να κερδίσουμε κάτι παιχνίδι και να δούμε το να φτάσουμε. Τελικά, μιλώντας εδώ στο Γιάννη στην ΕΠ, είπε ότι έχει στο μυαλό του το Κατσουράνη ως ένα προπονητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ έχεις κάτι να σχολιάσεις πάνω σε αυτό και πώς αντιλαμβάνεσαι τον Τενκάτε μέχρι τώρα ως προπονητή? Εντάξει, νομίζω ότι έχω μικρό δείγμα. Δεν έχουμε παίξει για παιχνίδια που είναι το πιο βασικό. Νομίζω ότι προσπαθεί να περάσει το που θέλει να παίξει η ομάδα και προσπάθησε να περάσει πέρσι. Και νομίζω ότι φέτος έχοντας ήδη μια χρονιά στην πλάτη, ξέρει καλύτερα και από την ομάδα και θα τα καταφέρει καλύτερα φέτος, έτσι νομίζω. Για το σχόλιο του, αυτό που είπε, έχετε μιλήσει δηλαδή πάνω σε αυτό? Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα γι' αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι αυτή η θέση που πρόσφερε του κεντρικού αμυντικού ή του μέσου, που πολλές φορές ένας προπονητής θέλει να παίχνει που να καθοδηγεί την ομάδα μας.